Συνεχίζεται το μπαράζ προκλητικότητας από την πλευρά της Άγκυρας. Εχθές μιλήσαμε για τις προκλητικές δηλώσεις Ερντογάν και Ακάρ. Σειρά είχε ο Ερσίν Τατάρ, το όργανο της τουρκικής πολιτικής στην Κύπρο. Οι Ελληνοκύπροι δεν κυβέρνησαν ποτέ τους Τουρκοκύπριους, αλλά οι πρόγονοί μας κυβέρνησαν την Κύπρο για περισσότερα από 300 χρόνια, είπε ο ηγέτης του ψευδοκράτους. Μίλησε και εκείνος στο συμπόσιο για το Αιγαίο και την Ελλάδα του Τουρκικού Πανεπιστημίου στη Σμύρνη της Ιωνίας. Είπε λοιπόν ότι οι Ελληνοκύπροι δεν κατήχαν ποτέ την Κύπρο και ότι το νησί μας θα πρέπει να μεταβιβαστεί στο Οθωμανικό κράτος ή την Τουρκία ως διάδοχο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Είπε ότι η Κύπρος είναι εντελώς δική τους. Ισχυρίστηκε ότι ο μόνος στόχος της ελληνοκυπριακής πλευράς είναι η ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Όλοι γνωρίζουν πως προσπάθησαν ύπουλα να πάρουν την Κύπρο από τα χέρια μας, δήλωσε λέγοντας ότι θα συνεχίσουν τη μάχη μέχρι το τέλος. Φυσικά η Κύπρος είναι ελληνική από την απότατη αρχαιότητα, από την εποχή των Αχαιών, χιλιάδες χρόνια π.Χ. και οι Οθωμανοί το μόνο που κατάφεραν ήταν μια πρόσκαιρη κατάκτηση και μάλιστα πολύ αργά, πολύ αργότερα από την πτώση της Κωνσταντινούπολεως, αφαίρεσαν το νησί από τον Ελληνισμό και το κυβέρνησαν μέχρι το 1878, αν θυμάμαι καλά, που το παραχώρησαν στη Βρετανική Αυτοκρατορία, παρετούμενοι επί πάσης αξιώσεώς τους επί της Μεγαλονήσου. Σε κάθε περίπτωση, οι Έλληνες της Κύπρου με τον ηρωικό αγώνα της ΕΟΚΑ έδιωξαν τους Άγγλους κατακτητές από το νησί και εκείνοι κάλεσαν τους Τούρκους πιστοί στην τακτική τους, διέρη και βασίλευε, και αυτός είναι ο μόνος λόγος που πήγε η Τουρκία στο νησί. Τους χρησιμοποίησαν οι Βρετανοί και φυσικά οι Τούρκοι βρήκαν την ευκαιρία να εφαρμόσουν τα επεκτατικά τους σχέδια εναντίον του Ελληνισμού και τίποτα από όσα λέει ο Ερσίν Τατάρ δεν ισχύει.